διαδικτυακό σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Κείμενα για σκέψη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Λυκίδου Πολυξένη. Ακολουθεί κείμενο της Λίας Καλέργη. Η καλή μας Ευρωπαϊκή Ένωση και η ώρα των αποφάσεων. Αυτό που δεν κατάφεραν οι Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κατάφεραν οι απόγονοί τους με το ευρώ και την ευρωζώνη στα χρόνια που ζούμε. Να δέσουν χειροπόδαρα τους λαούς της Ευρώπης, να τους κουμαντάρουν προς όφελός τους και να τους υποτάξουν στην απόλυτη κυριαρχία τους. Και το χειρότερο είναι ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάποιοι τρελοί τους είπαν όχι και το εννοούσαν και τα κατάφεραν να αποτινάξουν το ζυγό. Τώρα, στον Τρίτο Παγκόσμιο, αρκετοί έχουν φάει το παραμύθι της καλής και αγαθής Ευρωπαϊκής Ένωσης και αισθάνονται και ασφαλείς μέσα σε αυτά τα δεσμά της. Γιατί πώς να το κάνουμε να βγούμε από το μπουντρούμι που μας βιάζουν, μας εξολοθρεύουν, μας παίρνουν το βιός μιας ζωής, το παρόν και το μέλλον. Μας διώχνουν από τη γη μας, ξεπουλούν κρατική και ιδιωτική περιουσία, αλλά και μας φτάνουν να ψάχνουμε σε σκουπίδια και σε αυτοκτονίες μας οδηγούν, αλλά εμείς εκεί. Επιμένουμε να θεωρούμε ότι πρέπει να μένουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έξω από αυτή τάχα θα είναι χειρότερη ζωή. Λες και αυτό που ζούμε είναι ζωή. Μας έχουν μάλιστα πείσει πως μας αξίζει ότι μας κάνουν και γι' αυτό πρέπει να μην αντιδρούμε. Και όταν κάποιος μας λέει ότι όλα αυτά είναι ένα πολύ κακό σχέδιο εις βάρος μας που μπορούμε όμως αν θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά χρειάζεται κοινή προσπάθεια, πίστη, θάρρος και ενεργό συμμετοχή, εμείς αλλάζουμε κουβέντα και λέμε «αυτό δεν γίνεται». Μία βόλεψη μην τύχει και χάσουμε, γιατί μέσα στην παραζάλη μας νιώθουμε ότι η κακοποίηση μοιάζει με έρωτα. Έτσι, όπως έχει φτάσει η προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης του συστήματος να κοιμίζει το πνεύμα ή ακόμα χειρότερα να το εξαφανίζει, στο τέλος τίποτα δεν θα μείνει στη χώρα, την ψυχή και το σώμα. Κρίμα στην ιστορία μας. Κρίμα στα τόσα ηρωικά κατορθώματα των προγόνων μας και κρίμα στα παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα. Εκτός κι αν αλλάξει κάτι. Αν ένα θαύμα μας ξυπνήσει, μας ενώσει και μας οδηγήσει στην ηρωική έξοδο από τον εφιάλτη. Η αρχή έχει γίνει από κάποιους και σε νου και καρδιά αισθάνονται κιόλας ελεύθεροι. Αν βγούμε από το λίθαργο και πάμε να τους βοηθήσουμε, η ζωή όλων θα αποκτήσει ένα νόημα, μια ουσία και ένα όραμα ελευθερίας. Γιατί αυτό ταιριάζει στους Έλληνες. Θυμηθείτε, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, έλεγαν οι προγονείς μας. Δεν έλεγαν, κάτσε εδώ στη σκλαβιά, γιατί είναι ασφαλές. Διαβάστηκε κείμενο της Λίας Καλέργη, μέλος του ενίου Παλαϊκού Μετόπου. Διαδικτυακό σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.